παιδάκια. Τι κάνετε, πώς είστε. Είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα κάνουμε μαζί γλώσσα. Γι' αυτό θέλω να πάτε γρήγορα γρήγορα, προσεχή όμως ένα μην χτυπήσετε και να μου φέρετε το βιβλίο της γλώσσας σας, το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών. Το λεπτό, το χοντρό και το λεπτό όπως τα λέμε για να τα ξεχωρίζουμε. Θέλω επίσης να φέρετε την κασετίνα σας, που να έχει με ένα, θα χρειαστούμε ένα ξυσμένο μολυβάκι, τη γομίτσα μας και δύο ξυλοβογές, μία μπλε και μία πράσινη. Λοιπόν, θέλετε να σας πω τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε ένα καινούριο γραμματάκι. Θυμάστε ποιο είχαμε μάθει την προηγούμενη φορά, που είχαμε μείνει. Είχαμε μάθει το γραμματάκι ν. Το θυμάστε έτσι, με την ένα. Σήμερα θα μάθουμε ένα καινούριο λοιπόν. Πάμε λοιπόν στον πίνακα να σας το δείξω ποιο είναι. Σήμερα θα μάθουμε το ρ. Εδώ έχω τραβήξει δύο γραμμούλες, όπως, αυτές, ή όπως είναι αυτές που είναι στο τετράδιό μας. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς γράφουμε τα γραμματάκια. Στη φορά από πού ξεκινάμε και πού καταλήγουμε. Γιατί αυτό μας βοηθάει και να κάνουμε πάρα πολύ ωραία γράμματα, αλλά και αργότερα, όταν μεγαλώσουμε και γράφουμε πολλές πολλές λεξούλες, να μην κουράζεται το χεράκι μας, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ρ, το μεγάλο. Το κεφαλαίο, όπως το λέμε. Θυμάστε, τα μεγάλα γράμματα τα λέμε κεφαλαία. Λοιπόν, ξεκινάω από πάνω, από την πάνω γραμμή μέχρι την κάτω, γιατί τα κεφαλαία γράμματα φτάνουν από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Πρώτη γραμμούλα μου και μετά κάνω ένα μισοφέγγαρο που φτάνει μέχρι τη μέση της γραμμής. Η δεύτερη γραμμούλα. Αυτό είναι το ρ, το κεφαλαίο. Τώρα πάμε να δούμε το ρ, το μικρό. Τώρα το μικρό, τα μικρά γράμματα, τα περισσότερα, δεν ακουμπάνε και στις δύο γραμμές. Είναι μερικά που το κάνουν. Τα, τα μικρά που δεν ακουμπάνε πρέπει να τα ξεκινάμε από τη μέση περίπου της γραμμούλας μας για να, μην, ε, για να, μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε από τα κεφαλαία. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα το μικρό θα χρειαστούμε ένα κεκλάκι που θα ξεκινήσει από τη μέση της γραμμής. Και πάω προς τα αριστερά και ακουμπάω στη γραμμούλα μου. Να ακουμπάει, να μην πετάει στη γραμμή και είναι άσχημο, δεν πετάει το γραμματάκι. Και μετά πάω και τραβάω μία γραμμούλα κάτω. Οπότε κάνω ένα κυκλάκι πρώτη κινησούλα και δεύτερη κινησούλα μία γραμμούλα κάτω. Δεν θέλω να δω κανένα ρ τέτοιο, δεν είναι ωραίο. Θέλω να κουμπάει στη γραμμούλα μου το κυκλάκι και κάτω. Για να δω τώρα, για ελάτε να τα κάνουμε μαζί λίγο στον αέρα. Το ρ το κεφαλαίο, πάμε μαζί. Μία γραμμούλα από πάνω προς τα κάτω και ένα μισοφέγγαρο. Το ρ το μικρό, ένα κυκλάκι προς τα αριστερά και μια γραμμούλα προς τα κάτω. Θέλω τώρα να δούμε, που μάθαμε ποιο είναι το ρ, να το δούμε, να φτιάξουμε παρεούλες... με τα γραμματάκια που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, που φωνάζουν δυνατά. Ποια είναι αυτά που φωνάζουν δυνατά, αυτά που τα μπορούμε να τους βάλουμε και τόνο. Θυμάστε ποια έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Για να τα δούμε εδώ μαζί. Έχουμε μάθει το α, το ε, το, και το Ι. Πάμε τώρα να τα κάνουμε παρεούλες με το Ρ. Λοιπόν, το Ρ μαζί με το Α. Τι θα μου κάνει, ρ, α όλα μαζί, ΡΑ. Πολύ ωραία! Πάμε τώρα με το Ε. Ρ και Ε, ε ρ, ΡΕ. Ρ. Πολύ ωραία! Ρ και Ι ρ, ή, ρ. Πολύ ωραία. Και τέλος το ρ και ο. Θα μου κάνει ρ, -ρο. θα το λέω όλο μαζί, ΡΟ. Πολύ καλά. Λοιπόν, είδαμε τώρα τις παρεούλες, μάθαμε πώς γράφεται... και θέλω τώρα να πάτε να ανοίξετε το βιβλίο σας στη σελίδα 38 και να δείτε μία την εικόνα που έχει. Λοιπόν, θέλω να την κοιτάξετε προσεκτικά και να μου πείτε ποιου βλέπετε στην εικόνα. Ξέρετε, μπορεί να είστε στο σπίτι, αλλά εγώ σας ακούω μια χαρά από εδώ. Ποιου βλέπουμε, βλέπουμε κανένα γνωστό παιδάκι στην εικόνα. Μ, για να σας ακούσω. Πολύ ωραία! Βλέπουμε τον Άρη, τη Μαρίνα και την Ιωάννα. Πού είναι ο Άρης και η Μαρίνα. Για σκεφτείτε, για δείτε. Ο Άρης και η Μαρίνα είναι πίσω από τον πέτρινο τοίχο. Η Ιωάννα που βρίσκεται? Η Ιωάννα βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Μήπως βλέπετε και κανένα ζωάκι? Για κοιτάξτε! Πολύ σωστά βλέπουμε μία γατούλα και έναν παπαγάλο. Πού το καταλάβατε ότι είναι παπαγάλος? Από τι το καταλάβατε? Από το ράμφος του πάρα πολύ καλά! Είστε καταπληκτικοί! θέλω τώρα να μου πείτε τι κάνει, τι κρατάει η Ιωάννα. Η Ιωάννα κρατάει ένα καρότο. Ωραία. Και τι, σε ποιον το δίνει το καρότο η Ιωάννα. Η Ιωάννα λοιπόν δίνει το καρότο στον παπαγάλο. Λοιπόν, είδαμε την εικονίτσα μας και τώρα θέλω να πάμε στον πίνακα και να μου βρείτε μερικές λεξούλες από την εικόνα που είδαμε τώρα, που να, μέσα, που να έχει μέσα το γραμματάκι ρ. Πάμε να τις δούμε. Θα πούμε μερικές από, το, από την εικόνα και θα βρείτε και μετά μερικές δικές σας. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, για πείτε μου. Για σκεφτείτε τα παιδιά, μήπως τα ονόματά τους έχουν μέσα το γραμματάκι ρ. Για σκεφτείτε. Ο Άρης, πολύ ωραία. Ο Άρης. Βάζω και το ο μπροστά. Ο, αγοράκι ο Άρης θα πάω να κυκλώσω και με την, με το πράσινο, με την πράσινη ξυλομπογιά μου εσείς, εγώ με το μαρκαδόρο μου, το ρ, να το βλέπω. Άλλη λεξούλα. Η Μαρίνα. Πολύ ωραία. Η Μαρίνα. Κοριτσάκι. Το ή των κοριτσικιών μπροστά ή του ήλιου, όπως το λέμε, έτσι. Λοιπόν, κυκλώνω και εδώ το ρ. Άλλη λεξούλα. Για δείτε τι κρατάει ο Άννα, για, να, για δείτε, ακούτε, ακούτε κανένα ρ, καρότο, το καρότο, πολύ σωστά. Και κλώνα και εδώ τώρα. Ε, που βρίσκονται τα παιδιά; βγαμένα πίσω από έναν πέτρινο φράχτη. Ο φράχτης. Ωραία. Και το ρ. Για να βρούμε άλλη μία τελευταία λεξούλα. Για κοιτάξτε πάλι την εικόνα. Τη βλέπετε; Δεν βλέπετε κάτι πόρτες. Mm. Οπότε, η πόρτα. Κυκλώνουμε και θα τώρα. Λοιπόν, τώρα θέλω να, βρούμε και τέσσερις λεξούλες, όπως σας είπαμε και από εδώ, δικές μας. Που να ξεκινάνε, θέλω να μου βρείτε, δύο που να ξεκινάνε από ρ και δύο που να έχουν μέσα στη μέση τώρα. Λοιπόν, για να σας ακούσω καιρος Πολύ ωραία λέξη. Και δεν έχει μόνο ένα ρ. Έχει και στην αρχή, έχει και μέσα. Ωρεινόκερος. Άλλη λεξούλα. Η ρακέτα. Βλέπω ξέρετε πάρα πολλές λέξεις με ρ. Το κυκλώνουμε και εδώ. Και τώρα θέλω δύο λεξούλες που να τις έχουν στη μέση, να μην ξεκινάνε. Ε... Ένα νόστιμο φρούτο του καλοκαιριού. Μήπως σκέφτεστε το κεράσι. Τέλεια! Κυκλώνουμε. Και κάτι που αρέσει εσάς τα παιδάκια πολύ να τρώτε και χαλάει τα δόντια, που λέει η μαμά. Καραμέλα. Η καραμέλα. Τα κυκλώνουμε. Πάμε να τις διαβάσουμε μαζί μια στιγμή τις λεξούλες αυτές. Ο Άρης, η Μαρίνα, το καρότο, η πόρτα, ο ρινόκερος, η ρακέτα, το κεράσι, η καραμέλα. Τώρα που είδαμε και τις λεξούλες με το R, ας πάμε τώρα να διαβάσουμε το μάθημά μας. Θα σας το διαβάσω εγώ μία φορά και θα σας δείχνω που διαβάζουμε και μετά θα διαβαζουμε αυτό που είναι γαλάζιο σκιασμένο σας στο βιβλίο σας, που είναι και η ανάγνωσή μας. Εντάξει? Λοιπόν, ρινόκερος και κόκορας. Αρή, ένα κορίτσι στο παράθυρο. Η Ιωάννα είναι στην τάξη μου. Όλη μέρα τραγουδά. Ρινόκερος και κόκορας, κότα αετός και κόρακας. Παρέα περπατάνε, σε παραλία πάνε. Θα διαβάσω άλλη μία φορά το κομματάκι που έχουμε για ανάγνωση. Και να προσπαθήσετε κι εσείς μαζί μου. Θα βάλω λίγο όπου δυσκολευόμαστε, θα βάλουμε και τις αγκαλίτσες από κάτω. Εντάξει, λοιπόν... Ρινόκερος και κόκορας. Κότα αέτος και κόρακας. Παρέα περπατάνε σε παραλία πάνε. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσετε και εσείς να το διαβάσετε στο σπίτι πολλές πολλές φορές μέχρι να λυθεί και η γλωσσίτσα σας. Ωραία! Θέλω τώρα να πάμε να ξεκλειδώσουμε λίγο το κείμενο, δηλαδή να δούμε τι μας λέει το κείμενο. Θα σας κάνω ερωτήσεις, ερωτησούλες, να μου απαντήσετε. Λοιπόν, τι βλέπει η Μαρίνα? Η Μαρίνα βλέπει ένα κορίτσι. Ποιο είναι το κορίτσι? Το κορίτσι είναι η Ιωάννα. Είναι στην τάξη του Άρη. Τι κάνει όλη μέρα η Μαρίνα? Η Μαρίνα όλη μέρα τραγουδά. Τι λέει το τραγούδι, για ποια ζωάκια μας μιλάει το τραγούδι? Το τραγούδι μας μιλάει για τον Ρινόκερο, τον Κόκορα την γότα, τον αετό και τον κόρακα. Τι κάνουν τα ζωάκια όλα αυτά? Περπατάνε παρέα. Πού πηγαίνουν τα ζωάκια? Πηγαίνουν σε παραλία. Τώρα που ξεκλειδώσαμε και το κείμενο, θέλω να πάμε να πάρετε και εσείς την πράσινη ξυλοβογιά σας και να πάμε μαζί λεξούλα-λεξούλα προσεκτικά να κυκλώσουμε όλα τα ρ που βλέπουμε στο κείμενό μας. Θα ξεκινήσουμε και στον τίτλο, έτσι, μην ξεχάσουμε και τον τίτλο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον τίτλο. Και τα μεγάλα και τα μικρά και τα κεφαλαία λοιπόν. Ρινόκερος. Βλέπω. Ρ. Και εδώ. Κόκορας. άρι, Ένα. Δεν ακούω, ούτε βλέπω. Κορίτσι. Το κυκλώνω. Στο δεν έχει παράθυρο. Δύο ρ. Η Ιωάννα. Ούτε εδώ. Είναι στην τάξη μου. Ούτε εδώ έχουμε κανένα. Όλη μέρα τραγουδά. Μέρα. Έχει Και το τραγουδά. Ρινό καιρός. Δύο. Το είχαμε βρει και πριν στις λεξούλες που είπαμε. Και κόκορας. Εδώ έχουμε ένα ρ. Κότα. Δεν βλέπω ούτε ακόρ, αετός, ούτε εδώ και κόρακας. Ακούω, κόρακας. Ρ. Παρέα περπατάνε σε παραλία πάνε. Τα κυκλώσαμε όλοι. Πολύ πολύ ωραία. Θέλω τώρα να δούμε και να υπογραμμίσουμε τα σημαδάκια που βλέπουμε στο κείμενό μα. Υπάρχουν κάποια σημαδάκια εκτό από τι λεξούλε μα, έτσι. Τα ξέρουμε τα περισσότερα. Κάποια από αυτά δεν τα έχουμε μάθει, θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο σημαδάκι που συναντώ, Εδώ. Είναι η παύλα διαλόγου. Μία εδώ και μία εδώ. Τι κάνει η παύλα διαλόγου, Τι μα λέει, Ότι κάποιο αρχίζει να μιλά και μετά μιλάει ο επόμενο. Συνεχίζουμε. Ποιο είναι αυτό το σημαδάκι, το κόμμα. Τι κάνει το κόμμα, τι κάνουμε όταν βλέπουμε κόμμα. Σταματάμε λίγο την ώρα που διαβάζουμε και επιμένουμε μία μικρή, μικρή ανασούλα για να συνεχίσουμε. Συνεχίζω, συνεχίζω και άλλο σημαδάκι. Η τελεία είναι αυτό το σημαδάκι. Την τελεία τη βάζουμε, είπαμε, ξέρουμε, στο τέλος της λέξης και σταματάμε και παίρνουμε μια βαθιά ανάσα πριν συνεχίσουμε. Η Ιωάννα. Να το. Το θαυμαστικό. Το θαυμαστικό μπαίνει και αυτό στο τέλος μιας πρότασης και το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε το θαυμασμό μας, την έκπληξή μας ή το θυμό μας ή τον πόνο μας. Και μας βοηθάει το θαυμαστικό όταν το βλέπουμε πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη φωνή μας, τον τόνο της φωνής μας, το χρώμα μας. Είναι στην τάξη μου. Και άλλη τελεία. Τελειώνει η πρόταση, βάζω τελεία, παίρνω μια βαθιά ανάσα όλη μέρα τραγουδά. Να έχει ένα καινούριο σημαδάκι που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Είναι η διπλή τελεία. Τη διπλή τελεία τη βάζουμε για να σταματήσουμε λίγο πριν πούμε τα λόγια κάποιου ή πριν εξηγήσουμε κάτι. Εδώ για παράδειγμα λέμε το τραγούδι που τραγουδάει η Ιωάννα. Και το τελευταίο σημαδάκι, βέβαια εδώ έχει και άλλα κόμμα. Το κόμμα εδώ και εδώ που το είπαμε ότι παίρνουμε μια μικρή ανασούλα. Και εδώ δύο αυτά σημαδάκια. Είναι τα εισαγωγικά. Όταν ξεκινάμε, ανοίγουμε εισαγωγικά και στο τέλος τα κλείνουμε τα εισαγωγικά. Μέσα στα εισαγωγικά βάζουμε τα λόγια κάποιου. Αυτά που είπε κάποιος ή έναν τίτλο από ένα βιβλίο, από ένα παραμύθι, από ένα τραγούδι. Το καινούριο σημαδάκι μας λοιπόν ήταν η διπλή τελεία και τα εισαγωγικά. Λοιπόν, Είδαμε και τα σημαδάκια μας, τώρα θέλω να πάμε και να δούμε μία άσκησούλα στο διαδραστικό βιβλίο. Το διαδραστικό βιβλίο, εσείς μπορείτε να, το, να σας βοηθήσουν οι γονείς σας και να το βρείτε στο διαδίκτυο. Έχει κάποιες δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν είμαστε στο διαδραστικό μας βιβλίο. Κάτω από το κείμενο, βλέπετε, έχει ένα σημαδάκι, μία εικονίτσα με ένα παζλ. Το πατάμε και πάμε σε μία δραστηριότητα. Τι μας λέει αυτή η δραστηριότητα. Πάταμε το ποντίκι σου πάνω στις εικόνες που η λέξη τους έχει ρ. Πάμε λοιπόν. Ποια είναι η πρώτη, είναι η Μαρίνα. Ακούω, ακούω, σωστό μας λέει. Μετά η Ιωάννα, ακούω μέσα ρ, όχι δεν ακούω τίποτα. Δίπλα, τρένο, ακούω, ακούω. Τρένο, σωστό και αυτό. Μετά, ρινόκερο. Ακούω, το είπαμε κιόλα και τα κυκλώσαμε. Δύο, σωστό. Μετά, καλάμι. Έχει μέσα ρ. Το ακούμε πουθενά. Όχι, βέβαια. Και τέλος, η γάτα. Έχει μέσα ρ. Όχι, ούτε αυτό. Αυτή ήταν η δραστηριότητα που έχει το διδραστικό μας βιβλίο. Πάμε τώρα να δούμε στο βιβλίο μας από κάτω... έχει πώς μπορούμε να συναντήσουμε γραμμένο το ρ. Πώς μπορούμε να το συναντήσουμε σε διάφορα έντυπα, στον υπολογιστή, στην τηλεόραση. Είναι το ίδιο γραμματάκι. Δεν μπερδευόμαστε. Κάποιο είναι λίγο πιο πλαγιαστό, κάποια είναι οι γραμμούλες λίγο μεγαλύτερες. Είναι το ίδιο γραμματάκι. Τώρα θα πάμε στη διπλανή σελίδα, σε σελίδα 39 και θα κάνουμε μία άσκηση. Τι λέει η άσκηση? Συμπλήρωσε τα ρ, μεγάλο και μικρό, που λείπουν και διάβασε τι λέει η Ιωάννα στον παπαγάλο. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε μία πρόταση, πώς ξεκινάμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με μικρό την πρότασή μας. Όχι, ποτέ. Πάντα ξεκινάμε την πρότασή μας με κεφαλαίο. Οπότε εδώ θα βάλουμε κεφαλαίο ρ. Τι λέει. Ρένο. Πάμε δίπλα. Πάρε το καρότο. Η Ιωάννα λοιπόν προσπαθεί να δώσει στο Ρένο το καρότο. Και πάμε μετά από κάτω. Έχει ένα τραγουδάκι το οποίο μπορείτε και εσείς να πείτε μετά στους γονείς σας να σας το βάλουν να το ακούσετε στο διαδίκτυο. Είναι πολύ ωραίο. Θα σας το διαβάσω εγώ, επειδή δεν μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε τώρα και θέλω την ώρα που το διαβάζω να προσπαθήσετε να κυκλώσετε εσείς τα ρ. Θα τα κυκλώνω και εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, η Ιωάννα πρώτα ρώτα, αν τα τρώω τα καρότα, γιατί προτιμώ τα σπόρια, τα καρύδια και τα ρόδια. Θα το βάλετε, είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι, θα το βάλετε να το ακούσετε, να μην το ξεχάσετε. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στο διαδραστικό βιβλίο και θα δούμε ότι κάτω από το τραγουδάκι έχει πάλι άλλη μία δραστηριότητα. Να πάω λίγο παρακάτω. Έχει δύο βασικά εδώ. Εμείς επειδή δεν θα προλάβουμε, δεν έχουμε τόσο χρόνο, θα κάνουμε τη δεύτερη. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ. Έχει τρεις λεξούλες από κάτω και θέλουμε να τις βάλουμε ποιος κάνει τι. Μας κάνει κάποιες ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσουμε. Έχει τις εικονίτσες δίπλα που μας βοηθούν. Οι λεξούλες, πάμε να προσπαθήσουμε να τις διαβάσουμε πρώτα τις λεξούλες. Κόρακας, κόκορας και ρινόκερος. Λοιπόν, ας διαβάσουμε την πρώτη ερώτηση. Ποιος κάνει πατίνι, ο τι δείχνει η εικονίτσα, ρινόκερος. Πού γράφει ρινόκερος, γράφει εδώ, όχι, ούτε εδώ, εδώ. Τι θα κάνω, θα... θα πατήσω το ποντίκι και θα το κρατήσω πατημένο και θα το πάω πάνω. Και μόλις φτάσω εκεί το αφήνω, ο ρινόκερος. Πολύ ωραία. Ποιος παίζει σκάκι, ο κόρακας. Ωραία. Πού λέει κόρακας, κόρακας. Πολύ σωστά, το παίρνω. Το κρατάω πατημένο και πάω και το βάζω εκεί και το αφήνω. Ποιος είναι στο τρένο, ο κόκορας. Πολύ ωραία! Μας λέει μπράβο, σωστά! Αυτές ήταν οι δραστηριότητες από το διαδραστικό βιβλίο. Και τώρα θα πάμε και θα ανοίξουμε το τετράδιο εργασιών, δηλαδή το λεπτό μας. Αυτό εδώ, έτσι. Θα ανοίξετε στη σελίδα 32. Ανοίξτε λοιπόν στη σελίδα 32 και κοιτάξτε τι εικόνες έχει. Λοιπόν, στην πρώτη εικόνα τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα βιβλίο, ένα οικονομικογραφημένο βιβλίο. Η δεύτερη εικόνα τι είναι. Είναι ένα κομμάτι από έναν χάρτη. Πολύ ωραία. Και η τρίτη εικόνα, ένα ημερολόγιο με το μήνα Οκτώβριο. Θέλω να προσπαθήσουμε τώρα να κυκλώσουμε και εδώ πέρα τα ρ όπου τα βρούμε. Για κοιτάξτε, θρύλι λέει εκεί. Ο κόρακας ή αλεπού και το τυρί. Το τυρί έχει πίση. Εδώ πέρα είναι λίγο πολύ μικρά τα γραμματάκια. Θα κυκλώσετε εκεί πέρα το ρ στην εικονογράφηση και τις εκδόσεις κάτω. Πάμε στον χάρτη. Στον χάρτη έχει δύο νησιά, στα δωδεκάνησα τη Ρόδο και την Κάρπαθο. Η Ρόδος, ρ, το κυκλώνω. Κάρπαθος, και εδώ έχει ρ. Και στο ημερολόγιο έχει τη λέξουλα Οκτώβριος, ο μήνας Οκτώβριος. Ακούω ένα ρ, πολύ ωραία. Η πρώτη άσκηση μας λέει, γράψε ρ κεφαλαίο και ρ μικρό όπως εγώ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να το κάνουμε τώρα μαζί, θα το κάνετε μετά το τέλο του μαθήματος Μόνη σας, στο σπίτι. Θέλω τώρα όμως να προσέξετε πάλι πώς κάνουμε τις γραμμούλες. Για να τις δούμε πάλι εδώ. Το ρ το κεφαλαίο. Η πρώτη γραμμούλα από πάνω προς τα κάτω. Και το μισοφέγγαρο μέχρι τη μέση της γραμμής. Το ρ το μικρό, ένα κυκλάκι και μία γραμμούλα κάτω. Θα προσέξετε να τα κάνουμε όμορφα τα γραμματάκια μας. Πάμε από κάτω να δούμε το puzzle που έχει. Ποια λεξούλα γράφει εδώ πέρα, τι γράφει. Γράφει κόκορας. Πολύ ωραία. Πάμε μαζί να χτυπήσουμε παλαμάκια και να τη χωρίσουμε σε φωνούλε. Κο, κο, -ρας". Και πάμε τώρα να τα γράψουμε, να τα πούμε γραμματάκι, γραμματάκι. Κ, ο, κ, ο, ρ, α και σ. Τελικό όμω έτσι, δεν ξεχνάμε. Όταν είναι στο τέλο τη λέξη το σ", βάζουμε τελικό. Ας δούμε τώρα την επόμενη άσκηση στη σελίδα 33. Για να διαβάσουμε τι λέει. Ο παπαγάλος κρύφτηκε πίσω από ένα παιχνίδι. Από ποιο, για να το μάθεις, βάλε σε κύκλο τη λέξη που έχει ρ και διάβασέ τη. Η πρώτη λεξούλα, τι μας δείχνει και η πρώτη εικόνα, πατίνι. Δεν ακούω πουθενά ρ. Η επόμενη εικονίτσα, σκάκι γράφει. Δεν ακούω ούτε εδώ. Επόμενη, τρένο. Κάτι σαν άκουσα. Τρένο. Την κυκλώνω. Και η τελευταία, πινόκιο. Ούτε εδώ ακούμε κανένα γραμματάκι. Κανένα ρ δηλαδή. Τρίτη άσκηση. Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν. Γράψε τα στη σωστή σειρά και βάλε τόνο στη λέξη. Θα μάθεις τι ζητά ο παπαγάλος. Έχει τις εικονίτσες και λείπει το πρώτο γραμματάκι από κάθε εικονίτσα. Πάμε μαζί να βρούμε ποιο είναι αυτό το γραμματάκι. Λοιπόν, η πρώτη εικονίτσα μας δείχνει ένα λουλούδι ροζ και με ένα πράσινο φύλλο από κάτω. Ποιο είναι αυτό το λουλούδι. Το βλέπουμε στις λίμνες. Είναι νούφαρο. Πολύ ωραία. Τι ακούω πρώτα για να το πω νούφαρο. Οπότε είναι το γραμματάκι που είχαμε μάθει την προηγούμενη φορά. Το ν. Το σημειώνω. Επόμενο, ένα ελάφι. Για να ακούσω από τι ξεκινάει. Ελάφι. Ε. Το γράφω. Μετά ο ρινόκερος, που είναι η τιμητική του σήμερα, τον συναντάμε συνέχεια. Ρ. Ρινόκερος. Το ρ, λοιπόν, βάζω. Και στο τέλος είναι ένα νόστιμο φαγητό, εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι μία ομελέτα. Πώς ξεκινάει, τι ακούω πρώτα. Ο μελέτα. Ο. Ωραία. Οπότε τώρα τι μας ζήτησε αυτή η άσκηση. Να γράψουμε τα γραμματάκια αυτά που, συναντή, που, που σημειώσαμε στη σειρά για να δούμε τι είναι αυτό που ζητάει ο παπαγάλος. Πάμε να τα, γράφουμε, να τα γράψουμε δίπλα στο γαλάζιο συνεφάκι όπως τα έχει. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα είδαμε το ν από το νούφαρο. Μετά είδαμε το ε από το ελάφι. Μετά είδαμε το ρ από το ρινόκερο και στο τέλος το «ο» από την ομελέτα. Τι γράφει εδώ, για πάμε να το διαβάσουμε. Νερό. Και πού φωνάζει δυνατά η λεξούλα νερό, για να ακούσω. Πολύ σωστά, νερό. Βάζω και τον τόνο. Και τώρα φτάνουμε στην τελευταία μας ασκησούλα, που Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τόσο καιρό που είμαστε στην πρώτη δημοτικού και κάνουμε το τετράδιο εργασιών, ότι τελευταία άσκηση γράφουμε ό,τι είναι στην προηγούμενη, στην πρώτη τελευταία. Για να δούμε τι λέει, μάθε να γράφει σωστά, τι ζητά ο παπαγάλος. Νερό δεν γράψαμε. Και είναι και η ορθογραφία μας αυτή πάντα, έτσι. Για να το γράψουμε, νερό. Αυτή είναι η ορθογραφία μας. Αυτά λοιπόν Τελειώσαμε λοιπόν σήμερα το μάθημά μας. Μάθαμε το ρ με όλες τις παρεούλες. Το ρ και ά που μου κάνει ρα. Ρε, ρε. Ρ, η, ρ, ε, ρο. Ρ, 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 ρ. Και μάθαμε να το γράφουμε σωστά και να το διαβάζουμε. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα, παιδάκια μου. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί. Ελπίζω να το διασκεδάσατε. Σας χαιρετώ και θα τα ξαναβούμε σύντομα. Γεια σας! うん。<music>